Το κοινοτικό συμβούλιο Πισουρίου, γνωρίζοντας τις ομορφιές που κρύβει το φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής Πισουρίου, ξεκίνησε τα τελευταία δύο χρόνια μια προσπάθεια που φάνταζε μεγαλεπίβολη για χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών και διαδρομών πεζοπορίας της ευρύτερης περιοχής Πισουρίου. Επιγραμματικά, οι διαδρομές πεζοπορίας και πεδιολιταριστών είναι: η πρώτη διαδρομή είναι η Blue Route που ξεκινά από την πλατεία Πισουρίου και καταλήγει στην παραλία μέσω Κάβο Άσπρο. Είναι κατάλληλη για τη μελέτη της γεωλογίας και της βιοπικιλότητας της περιοχής. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο να είναι σίγουρος κανείς ότι θα παρατηρήσει και τα χαρακτηριστικά μεταναστευτικά γεράκια της περιοχής, τους μαυροπετρίτες. Η δεύτερη διαδρομή είναι η Red Route που πάει στην παραλία μέσω του Λεπτός Estates και μέσα από τη διαδρομή, η οποία διανύει απόσταση 4,5 χιλιόμετρα, ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει τα φαράγγια που υπάρχουν στην περιοχή και να μελετήσει τον τρόπο σχηματισμού τους. Η Yellow Route, η τρίτη διαδρομή μας, που ξεκινά από το χωριό και πάει στην παραλία μέσω Χαβούζας και ο επισκέπτης μπορεί να δει την καλλιεργήσιμη κοιλάδα Πισουρίου, τους αμπελώνες, τα σπαρτά αλλά και το αρχαίο νητραγωγείο της κοινότητάς μας που βρίσκεται δίπλα από το εξοκλήσι του Αγίου Μαυρικίου του γιατρού του Σκανθάρο. Παρόμοιες και οι επόμενες τρεις διαδρομές, η Green, η Brown και η Pink Route, όπου ο επισκέπτης μπορεί να εξερευνήσει τη βιοπικιλότητα της περιοχής, τη γεωργική και χτινοτροφική ενασχόληση των κατοίκων αλλά και τη γεωλογία της περιοχής. Για το θρησκευτικό τουρισμό έχουμε την Orange Route που είναι μια διαδρομή που μπορεί να γίνει καλύτερα με ποδήλατο καθώς η απόστασή της είναι 21 χιλιόμετρα και περνά από όλους τους εκκλησιαστικούς προορισμούς της κοινότητάς μας. Τέλος, η Αφροδίτη Genesis Route είναι μια διαδρομή πεζοπορίας και ξεκινά από την παραλία των σκυλιών Πρόλυμνος Beach στο Πισούρι και καταλήγει στο χωριό μετά από περπάτημα στην άγρια φύση σε μια δύσκολη και άγρια διαδρομή των 4,5 χιλιόμετρων.